Πραγματικά ο τίτλος συμπυκνώνει το θέμα. Παρανομείται και δεν εφαρμόζεται την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ. Με λίγα λόγια, ενώ έχουμε πλέον την απόφαση 190/22 που λέει ότι πρέπει άμεσα, είναι άμεσα εφαρμοστέα, άμεσα να καταργηθεί η μεταβίβαση της ΕΙΑΘ και της ΕΙΔΑΠ στο υπερταμείο του ΣΥΡΙΖΑ, συνέχεια της απόφασης που καταργούσε τη δικιά σας και του ΠΑΣΟΚ κοινά άλλη απόφαση για μεταβίβαση της ΕΙΑΘ και της ΕΙΔΑΠ στο ΤΑΙΠΕΔ, και τα τρία κόμματα καταρρύπτονται οι αποφάσεις για ιδιωτικοποίηση του νερού και εσείς δεν την εφαρμόζετε. Έχουμε τόσο καιρό μια διοίκηση η οποία δεν αντιπροσωπεύει τους νόμιμους μετόχους. Θα έπρεπε δηλαδή ήδη να είχε πάει στην κεντρική κυβέρνηση η μετοχική σύνθεση της ΕΙΔΑΠ-ΕΙΑΘ και θα έπρεπε να είχαν οριστεί από την κεντρική κυβέρνηση το Διοικητικό Συμβούλιο και το Προεδρείο. Εσείς κρατάτε αυτούς που έχει ορίσει το υπερταμείο, όπου όπως ξέρουμε βάζουν βέτο οι θεσμοί για το ποιος μπαίνει και ποιος δεν μπαίνει. Τόσο ανεξάρτητο ελεύθερο δικό μας είναι το υπερταμείο. Δεν είναι μόνο αυτό. Μιλάμε για μια διοίκηση η οποία έχει καταφέρει ουκολίγα τα αποθεματικά της ΕΙΑΘ, της ΕΙΔΑΠ, συγγνώμη, από 450 εκατομμύρια είναι περίπου 200 σε μόλις 3 χρόνια. Πού είναι, κύριε Σταϊκούρα, αυτά τα 250 εκατομμύρια? Καλοπληρωμένοι σύμβουλοι, απευθείας αναθέσεις, οικογενειοκρατία. Δεν συμμετείχε με απόφαση της διοίκησης στο διαγωνισμό για την ΕΙΔΑΠ Παγίων, το εξωτερικό δίκτυο. Γι' αυτό την κρατάτε. Ενώ εισαγγελική έρευνα υπάρχει το φουσκωμένο μπόνους των δικηγορικών γραφείων που αναλάβαναν ως πρακτικές τα χρέη της ΕΙΔΑΠ και τελικά φαίνεται με βάση τον εσωτερικό έλεγχο ότι δηλώθηκαν 26 εκατομμύρια παραπάνω έσοδα από ό,τι υπήρχαν με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα υπερμπόνους 3 εκατομμυρίων. Και η διοίκηση έδωσε στην ίδια εταιρεία, στις ίδιες εταιρείες της εισπράξης. Οπότε σας καλούμε να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο δεν έχετε εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας όσο οφείλατε και να μας εξηγήσετε πότε θα το κάνετε. Πρέπει να γίνει άμεση παρανομήτε. Πρέπει να γίνει άμεσα η αποκατάσταση, η επαναφορά της ΕΙΔΑΠ ΕΙΑΘ στο δημόσιο. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Κύριε συνάδελφε, θέλω εξ αρχής να τονίσω ότι με την ερμηνεία που επιχειρείτε, με την επίκαιρη ερώτησή σας, αλλά και την τοποθέτησή σας, επί της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, οδηγήστε, όπως το συνηθίζετε άλλωστε, σε ακροβατισμούς. Η ΕΙΔΑΠ δεν έπαψε ποτέ να διέπεται ως προς τη λειτουργία της από το νόμο 3429 του 2005, νόμος για τις δημόσιες επιχειρήσεις, και το νόμο 2744 του 1999, που ρυθμίζει θέματα ίδρυυσης και αποχέτευσης πρωτεύουσας. Η λειτουργία της ΕΙΔΑΠ ρυθμίζεται αδιαλείπτως μέχρι σήμερα από αυτούς τους δύο νόμους και η υποχρέωση εφαρμογής τους δεν είναι συνέπεια της έκδοσης της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως εσφαλμένα επισημαίνετε στην επίκαιρη ερώτησή σας. Περαιτέρω, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας καμία αναφορά δεν περιέχουν σε μη νόμιμη συγκρότηση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου και δήθεν παράνομες αποφάσεις του, όπως επικαλείται η επίκαιρη ερώτηση κι εσείς προφαρικά πριν από λίγο, ούτε βέβαια κάνουν καμία αναφορά σε οποιαδήποτε υποχρέωση επίγουσας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης για τον ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην ΕΙΔΑΠ. Η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε την αντισυνταγματικότητα συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου 4389 του 2016 και ακύρωσε την κατεξουσιοδότηση αυτών έκδοση συγκεκριμένων κανονιστικών αποφάσεων της δημόσιας διοίκησης
παραθέτοντας συγκεκριμένο σκεπτικό. Αυτό το σκεπτικό έχει θεωρητική νομική θεμελίωση, χωρίς να επισέρχεται στην εν της πράγμαση λειτουργία και διαχείριση της ΕΙΔΑΠ και βεβαίως χωρίς να διαπιστώνει ότι όπως λειτουργεί η ΕΙΔΑΠ από το 2018 μέχρι σήμερα, δηλαδή μετά τη μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών της από το ελληνικό δημόσιο στην ΕΣΥΠ, η εταιρεία έχει παρεκκλίνει από τον σκοπό δημόσιας ωφέλειας που εξυπηρετεί. Σημειώνω εκ νέου ότι η εταιρεία, ανεξάρτητα από την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, διέτρεπεται από τις διατάξεις δύο νόμων του 2005 και του 1999 και βέβαια η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης στους πολίτες αποτελεί πρώτιστο μέλημα της ΕΙΔΑΠ, των μετόχων της και των συναρμόδιων υπουργείων. Άλλωστε, τα ανωτέρω ουδέποτε τέθηκαν εν αμφιβολία στην ουσία τους. Επιπρόσθετα, η εξακολούθηση της λειτουργίας του συλλογικού οργάνου διοίκησης της ΕΙΔΑΠ είναι επιβεβλημένη σύμφωνα με την συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της συνέχειας των δημοσίων υπηρεσιών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του εταιρικού δικαίου. Περαιτέρω οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης με τις οποίες έχει εκλεγεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΔΑΠ, εφόσον δεν έχουν προσβληθεί εντός των προθεσμιών που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του εταιρικού δικαίου, νόμος του 2018 δηλαδή, είναι έγκυρες και ισχυρές και ως εκ τούτου η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχει νόμιμη βάση. Επισημαίνω επίσης ότι η ΕΙΔΑΠ λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες και δει τις εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, δηλαδή στο χρηματιστήριο, υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ορίστε, κύριε Αρσένη, έχετε το λόγο για δευτερολογία σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κατά εσάς, δηλαδή, τι ήταν αυτή η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας? Να μην αλλάξετε τίποτα, σας κάλεσε? Κύριε Υπουργέ, ξέρετε ότι δεν μπορεί να συνέλθει η Γενική Συνέλευση? Ότι υπάρχει νομική γνωμάτευση που δεν επιτρέπει? Γιατί έχει αλλάξει ο βασικός μέτοχος? Τι ήρθατε εδώ πέρα να μας πείτε? Δεν το γνωρίζετε ότι δεν μπορεί να γίνει Γενική Συνέλευση? Γιατί είναι ξεκάθαρη η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Φεύγει από το υπερταμείο. Τι ακριβώς μας λέτε? Ότι την ερμηνεύετε εσείς όπως θέλετε? Εδώ πέρα η ίδια η ΕΙΔΑΠ δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και θα μας πείτε ότι όχι, λειτουργεί. Υπάρχει γνωμοδότηση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να παίρνει τις αποφάσεις που να δεσμεύει την εταιρεία. Το γνωρίζετε αυτό. Με βάση την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Κοιτάξτε, αν εσείς δεν θέλετε να σεβέστε τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας και των άλλων θεσμικών οργάνων αυτής της πολιτείας, εκτός βέβαια τη δικιά σας, ενός ανδρού και μερικών γυναικών αρχή, ενός ανδρός, ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή δεν παρετείται ο κύριος Πικραμένος. Ο αντιπρόεδρος μιας κυβέρνησης που ήρθε από το Συμβούλιο Επικρατείας και βλέπει μια κυβέρνηση διαρκώς να παραβιάζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο υποστηρίζεται αυτή τη στιγμή μια διοίκηση όπου είναι γνωστό ότι έχει μπει ο εισαγγελέας στην ΕΙΔΑΠ και κοιτάει την κακοδιαχείριση. Έχουν χαθεί 250 εκατομμύρια από τα αποθεματικά και έχετε και εσείς ευθύνη γι' αυτό, κύριε Υπουργέ. Ποιος θέλει να μην εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και διατηρηθεί η συγκεκριμένη διοίκηση? Είναι προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης? Είστε εσείς?
ποιος δεν εφαρμόζει την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Γιατί κατά τα άλλα αυτά που μας είπατε δεν ισχύουν. Ήρθατε στην Ολομέλεια να πείτε μια δικιά σας ερμηνεία, μια απόφαση που είναι ξεκάθαρη. Γενική συνέλευση μετόχων δεν μπορεί να γίνει στην ΕΙΔΑΠ. Το καταλαβαίνετε. Γιατί έχουν αλλάξει μέτοχοι και θα ήταν παράνομο και αυτό. Τι ήρθατε να μας πείτε? Ότι όλα βαίνουν καλώς και τίποτα δεν άλλαξε. Επαναφέρετε την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ στο δημόσιο. Τοποθετήστε, να τοποθετήσει στο δημόσιο νόμιμες διοικήσεις. Και βέβαια, επειδή όλα αυτά ξέρουμε γιατί τα κάνετε, με τον έναν τρόπο ή τον άλλο για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Έχετε αναφέρει να ισοπεδώσετε όλα τα δημόσια αγαθά, όμως με το κίνημα του νερού και με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας δεν μπορείτε να πιάσετε στα χέρια σας το νερό στην πράξη. Και όσον αφορά για το ΣΔΙΚ, του εξωτερικού δικτύου, όπως ξέρετε, εκκρεμεί και γι' αυτό προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας και θα δει την απόφαση. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο να κλείσετε την επίκαιρη ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και συνάδελφοι, είπατε ότι δεν καταλαβαίνουμε τι κάνουμε, τι αποφασίζουμε ή τι δεν αποφασίζουμε. Και καταλαβαίνουμε και συνειδητοποιούμε και ενεργούμε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Αντιθέτως από θειασότες της δημιουργικής ασάφειας και της επιπόλαιης θεώρησης των όποιων αποφάσεων. Το επαναλαμβάνω, επιπόλαιη θεώρηση των όποιων αποφάσεων. Συμμόρφωση της δημόσιας διοίκησης σε αυτήν την δικαστική απόφαση είναι αυτονόητη υποχρέωση του ελληνικού δημοσίου. Το ξεκαθαρίζω. Αυτονόητη υποχρέωση. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν δρομολογηθεί σχετικές ενέργειες. Ο σεβασμός των δικαστικών αποφάσεων δεν αμφισβητείται. Ούτε φυσικά και η ανάγκη για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εταιρείας που δραστηριοποιείται στον ιδιαιτέρως αυξημένο κοινωνικό ενδιαφέροντος τομέα της ίδρυσης. Όμως το ζήτημα της συμμόρφωσης στην εν λόγω απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας συνάπτεται με την αντιπροεντόπιση πολυσύνθετων νομικών προβλημάτων που προκύπτουν τόσο από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διαμόρφωσε τη μετοχική σύνθεση και το σύστημα διοικητικής λειτουργίας της ΕΙΔΑΠ, όσο και την πραγματική κατάσταση που είχε διαμορφωθεί από τον χρόνο μεταβίβασης το 2018 της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας από το ελληνικό δημόσιο στην ΕΣΥΠ μέχρι την δημοσιοποίηση της ΟΣΑΝΟ Απόφασης Συμβουλίου της Επικρατείας το 2022. Το Υπουργείο Οικονομικών, η ΕΣΥΠ και τα συναρμόδια Υπουργεία στο πλαίσιο της υποχρέωσης συμμόρφωσης προς την ΟΣΑΝΟ Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας βρισκόμαστε σε διαρκή συνεργασία επιδιώκοντας σε εύλογο χρόνο δεδομένων των συνθήκων τη βέλτιστη, εφικτή, δυνατή λύση στα προβλήματα που ανακύπτουν συναφώς, η οποία, αν κριθεί αναγκαίο, μπορεί να λάβει και τη μορφή νομοθετικής παρέμβασης. Συμπερασματικά, το ζήτημα της συμμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης στα κριθέντα με την εν λόγω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι μια διαδικασία με αρκετά στάδια, η οποία προϋποθέτει επισταμένη νομική αξιολόγηση. Πρόκειται για ένα ζήτημα πολύπλευρο, πολυπαραγοντικό και γι' αυτό η de facto μετουσίωση της δικαστικής κρίσης θα πρέπει να διασφαλίζει προερχόντως την ασφάλεια και τη σταθερότητα της λύσης που θα προκριθεί. Όπως και να έχει, θα το επαναλάβω, είναι αυτονόητο ότι δικαστικές αποφάσεις είναι απολύτως σεβαστές. Σας ευχαριστώ πολύ.